Κυρίες και κύριοι, σας καλέσαμε για να σας παρουσιάσουμε ένα νέο απόκτημα του Μουσείου Καραθοδόρη, το οποίο θεωρούμε σημαντικό για τους εξής λόγους. Πρώτον, είναι γραμμένο στα ελληνικά και οι εργασίες Καραθοδόρη που είναι γραμμένες στα ελληνικά θα πληροφορώ ότι είναι αρκετά λίγες. Αυτή είναι και σημαντική γιατί η έννοια την οποία ανέθεσαν τον Καραθοδορή να γράψει το 1934 η μεγάλη ελληνική εγκυκλοπαίδεια χρυσός είναι χώρος, χρόνος, χωροχρόνος. Ο αίτιος φυσικά του αποκτήματος, όπως πάντα και ειδικός σύμβολος επί των αποκτημάτων, όπως είναι η ιδιότητά του στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο συμπολίτη μας Βασίλης Κέκερ, ο οποίος μετέτρεψε τον ελεύθερο χρόνο του σε χόμπι, την αναζήτηση αποκτημάτων για το Μουσείο Καραθοδορή και σε ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά. Για να ευχαριστήσει. Γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι σε ερευνητάς Έλληνες επιστήμονες του παρελθόν από τη Γερμανία τη Μαμέρα δεν είχα την απάντηση γιατί δεν είχα αυτό το κομμάτι, ήθελε την εργασία αυτή για μελέτη και του απάντησα ότι δεν την έχουμε στο μουσείο. Μετά από τη μελέτη αυτού του εγχειριδίου μπορώ όσο γίνεται σύντομα να σας βάλω στο νόημα εκλαϊκευμένα του τι γράφει αυτό το βιβλιαράκι και θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον και για σας αλλά και για τους ακροατές σας ή τους αναγνώστες. Τις δύο πρώτες έννοιες, χώρος και χρόνος, τις καταγράφει ένας άλλος σπουδαίος φυσικός Έλληνας επιστήμονας, ο κύριος οικονόμου, όπου μας λέει ότι έχουμε πρώτα τον απτικό χώρο δια της αφής, πιάνω και αντιλαμβάνομαι τον χώρο. Μετά λέει έχουμε τον οπτικό χώρο, είναι αυτά που βλέπω και είναι ο χώρος αυτό που βλέπω και το πιστοποιεί η όρασή μου. Έχουμε το κινητικό χώρο, όπου με τη μυϊκή μου δύναμη κινώ ένα αντικείμενο και εφόσον αυτό μπορεί και κινείται, εγώ αντιλαμβάνομαι τον χώρο και τον ονομάζει κινητικό χώρο. Και πάμε τώρα σε έναν αφηρημένο, τον γεωμετρικό χώρο των τριών διαστάσεων, πρώτα το Ευκλήδη, ο οποίος όμως έχει διαφορετικές ιδιότητες από τους προηγούμενους χώρους. Καταρχήν είναι άπειρος, είναι ισότροπος, είναι ομογενής και έχει τις τρεις διαστάσεις. Ακολούθησαν μετά οι μη γεωμετρικοί χώροι, γεωμετρία Λοπατρεύκη, ελλειπτικοί χώροι, χώροι του ρήματος. Αλλά βλέπετε δεν έχουν ίδιες ιδιότητες. Ο οπτικός χώρος είναι περιορισμένος, περπερασμένος. Ό,τι βλέπω εδώ τώρα. Ο κινητικός μέχρι εκεί που μπορώ να κινήσω ένα σώμα. Αλλά στο σύμπαν όμως η κίνηση είναι πολύ μεγαλύτερη και δεν ξέρουμε αν είναι άπειρος από αυτό απασχολεί ακόμα την επιστήμη. Δεν είναι ομογενής.
όπως είναι ο γεωμετρικός χώρος του εκκλήματος. Έτσι όμως, με αυτά τα λίγα, πήραμε μία ιδέα για την κατανόηση του χώρου. Και πάμε στο δυσκολότερο τώρα, που είναι ο χρόνος. Αυτό πραγματικά ξεφεύγει από την μαθηματικά, γιατί στα μαθηματικά οι αριθμοί είναι απόλυτοι, ξεκάθαροι και δίνουν πεντακάθαρο μήνυμα. Πώς θα μετρήσουμε τον χρόνο, τα πρώτα χρόνια, τα πολύ παλιά, ανακάλυψαν το εκρεμές. Με την περίοδο του σκήνησης, της ταλάντος του εκρεμούς, να μετρήσουν τη διάρκεια που συμβαίνει ένα γεγονό. Ναι, ρεύμα της τάσης του αέρα τριβές δεν ήταν ακριβή. Μετά ήρθε η ανακάλυψη των ρολογιών. Και το καλύτερο ρολόι μας γράφει ο οικονόμου, χάνει. Τι κάναμε τότε, ήρθε η ανάπτυξη αστρονομίας, όπου ο εκάστοτε αστρονόμος κάθε μέρα έπρεπε να κάνει τη διόρθωση παρατηρώντας ένα αστέρα από το μεσημβρινό που παρακολουθεί, πάντα περνάει την ίδια ώρα. Σε διάρκεια 24 ώρων, οπότε κάνει τη διαφορά. Και αυτό όμως ήταν δύσκολο και επίπονο. Οπότε καταλήξαμε να έχουμε ο ρολόι την περιστροφή της δύσης. Πάλι η εξέλιξη της επιστήμης δείχνει ότι οι παλήριες δημιουργούν επιβραδύνσεις στην περιστροφή. Γι' αυτό έχουμε στο ανά 4 χρόνια. Μία μέρα παραπάνω το έτσι. Οι οποίες βέβαια επιβραδύσεις της γης από τις παλήριες επιφέρουν αντίστοιχα επιταχύσεις της γης. Αλλά τελικά είπα φυσική, δεν γίνεται να μελετήσουν τους νόμους, τις μηχανικές, τον έθνο, θα θεωρήσουν τη γη σταθερό χρόνο. Και αργότερα τη θεώρηση ανακίνητη. Γιατί όταν αρχίζει η περιγραφή από τον Καρατοδουλή της τρίτης και δυσκολότερης έννοιας του χώρου χρόνου, όπου πρέπει αυτά τα δύο μεγέθη, ο χώρος και ο χρόνος, που θα είναι τα μεγέθη μέσα στα οποία θα μελετήσουμε την κίνηση των σωμάτων, το χώρο, το σύμπαν που είμαστε, το χώρο που είμαστε, πρέπει να έχουμε ένα σταθερό σύστημα ακρόνητο. Και, λέει ο Καρατοδουλής, εάν μελετάμε το κινητήρα ενός πλοίου, το πλοίο το θεωρούμε ακίνητο. Και ας πλέει. Αλλά εμείς μελετάμε την κίνηση του κινητήρα. Οπότε το πλοίο σύστημα αναφοράς θα είναι το πλοίο και θα θεωρηθεί ακίνητο. Αν μελετάμε την κίνηση του πλοίου, θεωρούμε σύστημα αναφοράς ή το σημείο που ξεκίνησε ή την γη. Αυτές ήταν οι δυσκολίες. Αλλά χώρος και χρόνος πρέπει τώρα να δημιουργήσουν ένα ενιαίο σύστημα μέσα από τους μετασχηματισμούς των οποίων θα προέλθει μια καινούργια έννοια, την οποία λέω Καρατοδουλή, θα την ονομάσουμε χώρο-χρόνο. Και στη συνέχεια, για να γίνει αυτή η αντιληπτή, λέει, πρέπει κάποιος να γνωρίζει τους νόμους και τις μηχανικές. Και μας κάνει μια εισαγωγή στο εγχειρίδιο, με τι ασχολείται η μηχανική. Τις φωνές των πυροβόλων, την τόση των σωμάτων και όλα αυτά. Όπου η κίνηση των σωμάτων με τους νόμους της μηχανικής σε συνδυασμό με τον χρόνο θα μας προσφέρουν, λέει, τη θεωρία της σχετικότητας. Γι' αυτό και Αϊνστάιν πρώτα ξεκίνησε τη μελέτη των νόμων της παγκοσμίου έλξεως του Νεύτωνα
για να μπορέσει να δημιουργήσει την πορεία της ιδιωτικότητας. Και πάλι όμως έχουμε σπουδαίους επιστήμονες όπως ο Μάξουελ, ο Λόρενς, να λένε έχουμε προβλήματα. Σε κάποιους υπολογισμούς η ταχύτητα των σωμάτων μας διελάβει και τα κάνει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτι συμβαίνει. Λοιπόν, και πρώτος ο Λόρενς λέει πρέπει να θεωρήσουμε ότι ένα σώμα όταν κινείται στον χώρο αλλοιώνονται οι διαστάσεις. Και από εκεί άρχισε η δημιουργία της θεωρίας της ειδικότητας, η γενική, η οποία όμως, λέει ο Καραθοδωρής, το τελειώνοντας, είχε πολύ δύσκολους υπολογισμούς και χρειάζεται μεγάλες γνώσεις, λέει, αναλύσεως, υψηλού επίπεδου, που δεν είναι το παρόν αίτημα της εγκυκλοπαίδειας δυνατόν να χωρέσει. Εγώ τώρα σας λέω ότι αυτές οι πράξεις, ποιος τις έκανε για τον Αϊσάν, ο Καραθοδωρής, και υπάρχουν στο μουσείο. Αλλά σε όλο το εγχειρίδι αναφέρει τον κάθε έναν. Ξέρετε κάτι, αυτό το βρήκε ο Λουβίρ πριν 1,5 αιώνα. Αυτό ο Μάξουελ, αυτό ο Μικόφσκι. Αναφέρει τον καθηγητή του, είναι ο πρώτος, λέει, που μας πείσε για το χωροχρόνο το 1908 στην Κολονία. Ήταν ο επιβλέπων καθηγητής και του Καραθοδωρή και του Αϊνστάιν. Τυχιακές, έτσι ο καθένας τον επιβλέποντα καθηγητή. Και ενώ τους αναφέρει όλους, όταν φτάνει να μιλήσει για τον εαυτό του, λέει, δεν χωράει τον βασικό, ούτε καν αναφέρει. Όμως, στην έρευνά μας βλέπουμε ότι τα λόγια που αναδεικνύει τον Αϊνστάιν παραλείπουν να αναφέρουν στην προσφορά του Καραθοδωρή, παρότι υπάρχουν τα ντοκουμέντα. Πρόσφατα έστειλα μια καυστική επιστολή σε έναν Έλληνα συγγραφέα, γνωστικά του τόπου, έγραψε για Αϊνστάιν και γράφει τους πάντες που αλληλογράφησε τον Καραθοδωρή. Ευτυχώς όμως υπάρχει η μαρτυρία του ίδιου του Αϊνστάιν, τον ευχαριστεί και τον προσκυνεί για όλα αυτά που του έκανε τις πράξεις για να ολοκληρώσει τη γενική θεωρία της σχετικότητας. Και το άλλο στοίχημα είναι σε αυτή τη μικρή ακριτική πόλη μια παρέα που την έχετε μπροστά σας, σωματικών ανθρώπων, επέλεξε για τον Δήμο Κομωτινής να τον κάνει ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς και να του δείχνει το άστρο, το φωτεινό, τον ουράνιο τόρο, όπου κατοικεί ο ελληνικός πολιτισμός και αναδεικνύει τον Καραθοδωρή